Γεια σας, θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο το Snapseed, μια εφαρμογή για επεξεργασία φωτογραφιών της Google, η οποία είναι δωρεάν και είναι διαθέσιμη για Android και για iOS, την έχω εγώ ήδη εγκαταστήσει. Θα την ανοίξω λοιπόν και ξεκινάμε εισάγοντα μια φωτογραφία με το κουμπάκι άνοιγμα ή με το κουμπί εδώ το Συν, αγγίζουμε εδώ πάνω και επιλέγουμε μια φωτογραφία από τη συσκευή μας. Ας ανοίξω αυτήν εγώ εδώ και αν έχετε κινητό θα φαίνονται από κάτω εδώ τρία βασικά, τρεις βασικές καρτέλες, είναι οι εφανίσεις, εδώ επιλέγουμε διάφορα φίλτρα, έτοιμα φίλτρα με εφέ που αλλάζουν την εικόνα και με το κουμπάκι επικύρωσης αποθηκεύουμε τις αλλαγές, εγώ θα πατήσω το Χ για να το κλείσω το πιο πολύ ενδιαφέρον είναι στα εργαλεία εδώ στη μέση. Είναι διάφορα εργαλεία για διόρθωση χρωμάτων, περικοπή και διάφορα άλλα. Θα πατήσω εγώ λοιπόν περικοπή, να δείξουμε λίγο το βασικό εργαλείο περικοπής. Μπορεί να περικόψω ελεύθερα μια εικόνα ή να επιλέξω μια συγκεκριμένη αναλογία περικοπής, τετράγωνο ή να το βάλω πάλι στο απεριόριστο ας κάνω μια έτσι απλή περικοπή και να πατήσω εδώ την επικύρωση για να μπουν οι αλλαγές υπάρχει περιστροφή με το προοπτική μπορούμε να αλλάξουμε την προπτική μιας φωτογραφίας σέρνοντας δεξιά ή αριστερά με το προσαμωγή κάνουμε διάφορες προσαρμογές στη φωτεινότητα και στα χρώματα γενικά. Αγγίζοντας με το δάχτυλο πάνω κάτω επιλέγετε ποια παράμετρο θέλετε να αλλάξετε, για παράδειγμα ο κορεσμός και δεξιά αριστερά μειώνετε ή αυξάνετε την παράμετρο. Υπάρχει και αυτόματη προσαρμογή, εγώ θα κάνω εδώ επικύρωση. Άλλο εργαλείο που μπορούμε να δείξουμε είναι το παλιμοδίτικο είναι κάποιο, κάποια είδη φίλτρων τα οποία κάνουν την εικόνα μας πιο παλιμοδίτικη, όπως το λέει και η λέξη. Το Grudge είναι και αυτό κάποια είδη φίλτρων. Μπορούμε εδώ να αλλάξουμε τους παραμέτρους, σέρνοντας πάνω και κάτω. Η βινέτα και αυτό είναι ένα κλασικό φίλτρο φωτογραφίας. Αλλάζουμε από εδώ σέρνοντας το κέντρο που θα γίνει το εφέ και με δεξιά αριστερά αλλάζουμε κάποιες παραμέτρους πάνω και κάτω εξωτερική εσωτερική φωτεινότητα. Υπάρχουν λοιπόν και άλλα εργαλεία. Θα δείξουμε τώρα και το πιο βασικό, το κείμενο, πώς μπορούμε να εισάγουμε ένα κείμενο σε μια εικόνα, το οποίο όμως δεν θα είναι όλα διαθέσιμα για τα ελληνικά. Ας δούμε λοιπόν εδώ να επιλέξουμε αυτό εδώ, το στυλ του κειμένου και με δύο φορές πατάμε και γράφουμε εδώ το κείμενό μας. Πατάμε λοιπόν OK και μπορώ να αλλάξω από εδώ το χρώμα, την αδιαφάνεια που θα έχει το κείμενο και το στυλ έχει κάποια, να το κάνω σε απλό στυλ, δηλαδή απλή γραμμή ή να το κάνω κάτι άλλο, όπως εδώ και τώρα αφού όμως το αποθηκεύσω δεν μπορώ να το μετακινήσω, πριν όμως μπορούσα να το μετακινήσω σένοντας το αντικείμενο του κειμένου. Και εδώ να δείξουμε το κουμπάκι αυτό, κάνω ανέρεση και βλέπω αν θέλω όλες τις αλλαγές και πάω στην αρχική μου κατάσταση. Να πάω πάλι πίσω, από εδώ. Εδώ βλέπω κάποιες πληροφορίες της εικόνας και από εδώ είναι κάποιες ρυθμίσεις της εφαρμογής και κάποιοι βοηθοί για την εφαρμογή. Και αφού τελειώσω με το κουμπάκι εδώ, αυτό εδώ, μπορώ να κάνω αποθήκευση της φωτογραφίας μου, να αποθηκεύσω στη συσκευή μου ή να κάνω εξαγωγή σε άλλη μορφή ή να κάνω κοινοποίηση, να, το, να μοιράσω την... Ε, την εικόνα μέσω email ή ό,τι άλλο διαθέτει η εφαρμογή μου ή να τη στείλω σε άλλη εφαρμογή. Αυτά λοιπόν για το Snapseed, μια πολύ καλή εφαρμογή επεξεργασίας φωτογραφίας.